τις σημαντικότερες αγωνιστικές διοργανώσεις για τα αυτοκίνητα ξεκίνησε για φέτος από το Ζάπιο. Το ιστορικό Ράλι Ελλάδας του 2016 προγραμμάτισε την πανηγυρική του εκκίνηση για την Παρασκευή 27 Μαΐου στο Ζάπιο Μέγαρο. Η εκκίνηση του ιστορικού Ράλι Ελλάδος από τους κήπους του Ζαμίου Μεγάρου αποτελεί πράξη συμβολική. Συνδέει άρρηκτα τον πολιτισμό με τον αθλητισμό. Από τη ράμπα της εκκίνησης πέρασαν 66 πανέμορφα κλασικά αυτοκίνητα για την κατηγορία Sporting και για τη Regularity. Ανάμεσά τους και οι θριαμβευτές του περσινού αγώνα και για τις δύο κατηγορίες, με μια Lancia Delta του 1990 και μια Porsche 911 του 1967. Μετά την τελετή, τα πληρώματα του αγώνα κατευθύνθηκαν προς την Πελοπόννησο για να καταλήξουν στο Ναύπλιο, μια πόλη που φέτος φιλοξένησε επί τριήμερο το διοικητικό κέντρο του αγώνα. Και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης και του μηχανοκίνητου αθλητισμού και γενικότερα οι πόλεις μας, για να μπορούν να είναι πιο ελκυστικές και στους τουρίστες και στους επισκέπτες και τους επενδυτές, πρέπει να γεμίζουν, αν θέλετε, και το χώρο και το χρόνο τους με τέτοιες εκδηλώσεις που αναδεικνύουν και την ιστορία και την τεχνολογία και δίνουν και περισσότερα κίνητρα σε κάποιον να τις επισκεφτεί. Αγωνιστικά η Ομοσπονδία μπορεί να εγγυηθεί ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα του αγώνα. Όλα τα άλλα, και το Ναύπλιο ως κέντρο του αγώνα και το Ζάπιο ως εκκίνηση, είναι για την σημειολογία και για την εξωστρέφεια ιδιαίτερα σημαντικά. Είναι μία Ελλάδα άλλη που περνάει από εκπληκτικά τοπία και μπορώ να το πω επειδή μεγάλωσα σαν θειασότης, σαν φωτογράφος, σαν αγωνιζόμενος σε σχέση με τα Ράλι Ακρόπολης. Την εκκίνηση του αγώνα έδωσε μαζί με τον πρόεδρο του Ζαπίου Μεγάρου και ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος.